Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Γιαννακίδης αναφορικά με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στην επίμαχη τροπολογία που αφορούσε και στις ΕΚΑΠ, κάνοντας λόγο για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. Καταρχήν, αυτό το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι η συγκεκριμένη τροπολογία μπήκε στο νομοσχέδιο όσον αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό στήριξης οφειλών των επιχειρήσεων που μπήκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 27 Τετάρτου του 2017. Ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που αφορά πάρα πολύ κόσμο και το οποίο η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να καταψηφίσει. Και επειδή ακριβώς η Νέα Δημοκρατία έπρεπε με κάποιο τρόπο να καταφύγει, να αποφύγει την κατακρευγή, καθώς και να μην απολογηθεί για τη συγκεκριμένη στάση της, να καταψηφίσει δηλαδή ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, επεδίωξε να προσανατολίσει την κοινή γνώμη, ανακαλύπτοντας χαριστική ρύθμιση και σκάνδαλο με αφορμή την συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία δεν αφορά μόνο τις ΕΚΑΠ, και επέλεξε να ασκήσει μια απεγνωσμένη προσπάθεια αντιπολίτευσης και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι ότι καλό θα ήταν να διαβάσουν τη συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία ούτε χαρίζει χρέη, ούτε απαλλάσσει από τις ευθύνες αυτούς που προέβησαν σε συγκεκριμένες παραβάσεις, ενώ βρισκόντουσαν στη μετοχική σύνθεση της εκάστοτε εταιρείας και όχι μόνο της ΕΚΑΠ. Πιο συγκεκριμένα ορίζει πως αν μια επιχείρηση που ανήκει εν μέρη ή εν όλο στο δημόσιο, σε περίπτωση αποκρατικοποίησης, αξιοποίησης ή πώλησης, αν συγκεκριμένη επιχείρηση μεταβιβαστεί σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και πριν τη μεταβίβαση οι προηγούμενες διοικήσεις είχαν κατηγορηθεί για πράξεις λαθρεμπορίας, όπως έγινε και στην περίπτωση της ΕΚΑΠ, όπου μάλιστα ο τότε πρόεδρος που είχε κατηγορηθεί είχε κατέβει και στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν είχαν κατηγορηθεί οι προηγούμενες διοικήσεις για πράξεις λαθρεμπορίας και γενικά παραβάσεις του τελωνιακού κώδικα, ο νέος επενδυτής με τη νέα μετοχική σύνθεση δεν ευθύνεται αστικά για καταλογισμούς που προκύπτουν από παρελθοντικές παραβάσεις. Και αυτό προφανώς θα ισχύσει με μια αυστηρή προϋπόθεση, ότι οι καταλογισμοί αυτοί δεν είχαν γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο στον νέο επενδυτή, και επομένως το νέο σχήμα δεν γνώριζε για την ύπαρξη συγκεκριμένων ατασταλιών. Κάτι που έγινε και στην περίπτωση της ΕΚΑΠ, μαρτυρώντας ουσιαστικά αυτό το οποίο είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και παλαιότερα, ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως η Νέα Δημοκρατία και η καταστροφή του οράματος του Αλέξανδρου Μπαλτατζή στο νομό, είτε μέσω των ιδιωτικοποιήσεων είτε μέσω των οριστικού κλεισίματος εργοστασίων, επεδίωκαν κατά κάποιο τρόπο να παραγραφούν και όλα όσα κάνανε σε βάρος και των συνεταιριστικών εργοστασίων στην περιοχή και συνολικά σε βάρος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Μάλιστα, ο κύριος Γιαννακίδης προχωρά ένα βήμα παραπέρα, θυμίζοντας την πολιτική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έβαλε λουκέτο σε όλα τα συνεταιριστικά εργοστάσια της Ξάνθης. Και αξίζει να αναφέρουμε ή να υπενθυμίσουμε καλύτερα και τα δάνεια που είχε εισπράξει, για παράδειγμα η ΣΕΒΑΘ, λίγο πριν το κλείσιμό της, με σκοπό ένα σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας, αλλά παρόλο που δόθηκαν περίπου 35 εκατομμύρια, να θυμίσουμε ότι η εταιρεία συνέχισε να έχει τις ίδιες οφειλές και μετά το κλείσιμό της, τις ίδιες οφειλές που είχε και πριν τη δανειοδότησή της, άρα προκύπτει και ένα ερώτημα το πού μπορεί να πήγαν αυτά τα λεφτά. Δυστυχώς δεν θα μάθουμε, διότι οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πως στην περίπτωση της ΕΒΑΘ τα αρχεία που αποδείκνυαν την κίνηση του λογιστηρίου, όπως και η σκληρή δίσκη των ηλεκτρονικών υπολογιστών που περιείχαν τα σχετικά αρχεία, έχουν εξαφανιστεί. Αξίζει επίσης να υπενθυμίσουμε για την περίπτωση της ΕΒΑΘ ότι ήδη από το 2006 οι ορκωτοί λογιστές, μετά από έλεγχο, διαπίστωσαν ότι η εταιρεία δεν τηρούσε βιβλία και φορολογικά στοιχεία από το 2000, αλλά παρόλα αυτά συνέχιζε να χρηματοδοτείται από την Αγροτική Τράπεζα με εγγύηση του δημοσίου, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά συνολικά την νοοτροπία με την οποία οι προηγούμενες κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν συνολικά το συνεταιριστικό εγχείρημα στην περιοχή, το πώς το αποαξίωσαν, το πώς το οδήγησαν στην καταστροφή. Από εκεί και πέρα, ένα σχόλιο μπορούμε να κάνουμε μετά την ιδιωτικοποίηση της ΕΚΑΠ,
και την πορεία, τη θετική πορεία των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας. Αυτό μαρτυρά ουσιαστικά την ανικανότητα των προηγούμενων κυβερνήσεων να διοικήσουν ή να αξιοποιήσουν στο σύνολό της μια παραγωγική μονάδα όπως ήταν η ΣΕΚΑΒ. Επομένως, σήμερα αυτοί οι οποίοι ανακαλύπτουν φαντάσματα ή οτιδήποτε άλλο προκειμένου να προσανατολίσουν την κοινή γνώμη από το ποιος πραγματικά ευθύνεται για τη συγκεκριμένη κατάσταση, δεν νομίζω ότι πείθουν κανέναν, αλλά αντιθέτως θα πρέπει όχι μόνο να τοποθετηθούν αλλά και να απολογηθούν για όλα όσα, για όλα τα έσχη τα οποία πραγματοποίησαν σε βάρος συνολικά του νομού, συνολικά της Θράκης, συνολικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο μεταξύ, τόνους λάσπης δέχεται ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζεμπέκ για την απουσία του από τη Βουλή κατά τη διάρκεια ψήφισης της επίμαχης τροπολογίας, ο οποίος έχει άδεια λόγω προβλημάτων υγείας, κάτι όμως που αποκρύπτεται σκοπίμως.